βιβλίου ότι η πρακτική, η αντίληψη δηλαδή να γκρεμίζονται οι γυναίκες κάτω από βράχους για να αποφύγουν τους κατακτητές βιαστές και αυτούς που θα τις σκλαβώνανε, σκλάβων Τουρκών μη γίνομαι που λέει την Καμπουλία κλπ, είναι χαρακτηριστική, ταιριάζει με τη γυναικεία ψυχολογία και είναι ιστορικά καταξιωμένη σε όλη την τουρκοκρατία. Δηλαδή, πέρα από τα γνωστά για την Άουστα κλπ, έτσι. Λοιπόν, θα θυμίσω τα αντίστοιχα, τα οποία συνέβαιναν στους Πομάκους από τους Οθωμανούς κατακτητές. Ναι, τους Οθωμανούς κατακτητές! Γιατί οι Πομάκοι δεν ήταν Οθωμανοί, ούτε είναι Οθωμανοί. Ναι, εμείς θα τους κάνουμε! Τους κάναμε. Εμείς θα τους κάνουμε, ναι, προσπαθούμε. Προσπαθούμε να τους κάνουμε. Με συγχωρείτε για τους τόνους της φωνής, αλλά θέλω να υπογραμμίσω κάποια πράγματα τα οποία είναι σημερινά, έτσι, δεν είναι από τα... Λοιπόν, εκεί... Ναι, μιλάω για ένα παράλληλο στο Ζάλογο. Οι Πομάκοι έχουν σε πολλά σημεία της ορεινής περιοχής του Ροδόπης όπου ζούνε, έχουν μεγάλους βράχους, τους Μόμσεν Κάνεν. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσετε, κάποτε το έγραψα αυτό εγώ, αλλά πέρασε, δεν βαριέται. Τώρα, πώς θα περνάνε απαρατήρητα. Λοιπόν, τα οποία ήταν οι βράχοι, τα οποία ήταν οι βράχοι από τα οποία πέφταν τα κορίτσια που τους κυνηγούσαν οι Τούρκοι που πηγαίναν στα κομμάτια χωριά σαν εισπράκτορες χώρων, σαν κατακτητές, σαν βιαστές. Άρα λοιπόν δεν τους έσπροχνε κανένας στο Ζάλογο τις σουλιώτισες. Είναι μια πρακτική που είναι επαναλαμβανόμενη ιστορικά. Ευχαριστώ. Υπάρχει και μια τελευταία ερώτηση, η κυρία Κιστοβάνος. Θα είναι η τελευταία σας. Κύριε Καραμπαλιά, πώς μια μειοψηφική άποψη στην κοινωνία των αποδομητών γίνεται, τι είναι η μειοψηφική. Δηλαδή υπάρχει ένας καραμπαλιάς μόνο και 5-10 κόμπλα, μπαρκούσα. Κοιτάξτε, αυτά είναι... Τι να πούμε για τη θεωρία των ελίτ και το πώς... όταν υπάρχει μία συνέργεια εξουσίας ιδεολογικών συνθήκων, εξουσίας εσωτερικά, εξουσίας διεθνώς κτλ. Είναι δυνατό για ένα διάστημα, για ένα διάστημα, μία τέτοια άποψη να κυριαρχήσει. Όμως έχει αρχίσει από καθήκοντα της και όχι μόνο από εμένα, από πολύ περισσότερους ανθρώπους, έτσι. Και σταδιακώς να εισπεμπαίνει τα επόμενα χρόνια, αυτές οι απόψεις θα τύχουν τις τύχεις που τις αρμόζει στην ιστορία. Τώρα, πριν τελειώσουμε, να σας πω κάτι, ότι την επόμενη Τρίτη, άσχετο μια ανακοίνωση μου έδωσαν, στην οποία συμμετέχω όμως εγώ, θα γίνει μια συζήτηση την επόμενη Τρίτη, στις 6 Μαρτίου, στη Βαλαωρίτου και Δωδεκανήσου 1, θα γίνει μια πολιτική συζήτηση με θέμα αντίσταση και εξαπάτηση και ομιλητές, τον Παντελή Σαββίδη, τον καθηγητή Κώστα Χρυσόγωνο, τον οικονομολόγο Θανάση Τσιούμπα και εμένα, Βαλαωρίτου, στις 7.30 ώρα την επόμενη Τρίτη. Θα ήταν μια συνέχεια της συμβατικής συζήτησης, ένα άλλο περίπτωση.